Να δώσουμε την καλησπέρα μας στον νέο πρόεδρο του Ιδρυτικού Σωματείου του Ηρακλή, τον κύριο Νίκο Ποντίκη. Όπως έλεγα και χθες, χαρακτηριστικά από Νικόλαο σε Νικόλαο πάμε, από τον Νίκο Βαφιάδη στον κύριο Νίκο Ποντίκη. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Μια χαρά εσείς. Και καλή δύναμη να ευχηθώ και με τα νέα σας καθήκοντα που έχετε αναλάβει και επίσημα από χθες. Όπως έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Ποντίκη, συζητώντας εδώ με τον κύριο Μαραντίδη, ένα από τα νέα μέλη, ουσιαστικά είναι μια συνέχεια από αυτό που ξεκινήσατε στην τρίτη εθνική κατηγορία με βετεράνους κυρίως, ποδοσφαιριστές του Ηρακλή, που συνεχίζεται πλέον στο Ιδρυτικό Σωματείο. Έτσι, γιατί αν δει κάποιος τα ονόματα, πάνω κάτω είστε τα ίδια άτομα που έχετε αυτή τη συνέχεια. Ξεκινήσαμε ένα ταξίδι από πέρσι, ναι, το οποίο φυσικά θα ολοκληρωθεί όταν η ομάδα φτάσει στην Α' Εθνική, και νομίζω ότι συμβάλαμε και εμείς, δώσαμε ό,τι μπορούσαμε για να συνεχιστεί αυτό το ταξίδι, και πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί πολύ γρήγορα με την άνοδο στο τέλος της σεζόν και θα πανηγυρίσουμε όλοι μαζί την άνοδο στην Super League. Και αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι ο Ηρακλής είναι μια οικογένεια και αυτή η οικογένεια θα υπάρχει και θα συνεχιστεί. Και ακριβώς όλο αυτό το στοιχείο το οικογενειακό που είχαμε περάσει πέρσι σε παίχτες, διοίκηση και λοιπά και σε όλο τον κόσμο, θέλουμε να ξαναγίνουμε μια οικογένεια όπως ήμασταν και τις εποχές τις δικές μας, γιατί πραγματικά μέσα από τις επιτυχίες έρχεται και όλο αυτό το οποίο περιμένουμε, δηλαδή να γίνουμε ξανά μια οικογένεια και να έχουμε τις επιτυχίες που είχαμε στο παρελθόν. Mm-hmm. Λόγω του ότι και εγώ ήμουν μέλος της ομάδας που πήρε το μοναδικό κύπελλο το 1976, όπου πραγματικά και τότε ήμασταν μια οικογένεια. Από τη μία χαίρομαι για τον τίτλο, από την άλλη στεναχωριέμαι γιατί δεν το έχω δει καν. Γιατί έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια, γι' αυτό εννοώ. Δεν πειράζει, είναι υπαρκτό, μπορείτε στο YouTube και οπουδήποτε αλλού υπάρχουν. Εννοώ ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, έτσι γι' αυτό. Ναι, πάρα πολλά. Αφού και εμείς πολλές φορές το συζητάμε και λέμε πότε πέρασε τόσο. Είναι ωραίο χρόνο, να το αναπολούμε, αλλά θα μείνει ανεξίτηλα στην μνήμη όλου του κόσμου που έζησε βέβαια εκείνη την ομάδα, και νομίζω ότι ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχει κάνει ο Ηρακλής, και πραγματικά με παίρνοντας και τον τίτλο, γιατί και πολλές φορές και σε άλλες περιόδους ο Ηρακλής ήταν πάρα πολύ καλός και σαν ομάδα και είχε και επιτυχίες και δεν έφτασε στον τελικό στόχο. Όμως στη συνείδηση του κόσμου πάντα υπάρχει, όχι μόνο του, όλου του φιλαθλού, όχι μόνο του Ηρακλή, ότι ο Ηρακλής είναι η παλαιότερη ομάδα, είναι η ιστορικότερη ομάδα και η πιο αγαπητή ομάδα στην Ελλάδα. Εμείς το ζούσαμε τότε. Όπου πηγαίναμε πάντα μιλούσαμε τα καλύτερα λόγια του Ηρακλή. Ακριβώς τα τελευταία χρόνια βέβαια γίναν πάρα πολλά εξαιτίας παραγόντων οι οποίοι ήρθαν αλεξιπτωτιστές και φύγαν πάλι, ούτε με αεροπλάνο, φύγανε με τα πόδια που λέμε. Ναι. Και κατήντησαν τον Ηρακλή εδώ. Εμείς αναλάβαμε μια υποχρέωση από πέρσι να ξαναφέρουμε τον Ηρακλή εκεί που πραγματικά αξίζει, και νομίζω πετύχαμε τον πρώτο στόχο που ήταν η άνοδος στην Β' Εθνική. Ο δεύτερος είναι φέτος να πετύχουμε την άνοδο στην Super League. Η αρμοδιότητά σας πλέον ως ιδρυτικό σωματείο, η επαφή, η σχέση που θα έχετε με τον κύριο Τόμ Παπαδόπουλο, με τη διοίκηση ΠΑΕ Ηρακλής, φαντάζομαι με το που θα έρθει Θεσσαλονίκη θα έχετε και κάποιο ραντεβού, έτσι, ως νέος πρόεδρος του ιδρυτικού. Εμείς δεν αισθανόμαστε ότι είμαστε μία ομάδα και δεν υπάρχει. Ότι είστε κάτι, ένα, ναι, όχι κάτι διαφορετικό. Ναι, σωστά. Κάτι διαφορετικό αισθανόμαστε, φαντάζομαι το ίδιο θα αισθάνεται και ο κύριος Παπαδόπουλος. Και αυτό ακριβώς που είπα προηγουμένως, θέλουμε να το περάσουμε αυτό. Δηλαδή είμαστε μία οικογένεια και δεν πρόκειται αυτό να διαραγεί, με την έννοια ότι θα διασφαλίσουμε εμείς όλα αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε, ούτως ώστε ο κύριος Παπαδόπουλος να έχει μια πολύ καλή πορεία και να πραγματικά η επένδυσή του να πιάσει τόπο και να φέρει τον Ηρακλή που και αυτός όπου εκεί ονειρεύεται. Και να πετύχουμε και το όραμα όλων των Ηρακλειδίων που είναι να γίνει πραγματικά ένας αυτόνομος Ηρακλής, ο οποίος να μπορεί να τον χαίρεται και ο κόσμος ο δικός μας, αλλά και όλη η Ελλάδα, όπως είπα
πράγμα που συνέβαινε στο παρελθόν. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα το βάρος πέφτει όσον αφορά πάντα το Ιδρυτικό Σωματείο στις Ακαδημίες, κυρίως κύριε Βοντίκη. Ναι, ναι, θα ασχοληθούμε με τις Ακαδημίες. Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι θα έχει μόνο την ΚΑΠΑ 19, με ναι. την έννοια ότι ο άνθρωπος ήρθε πολύ αργά, δεν προλάβαινε, οπότε θα βοηθήσουμε εμείς τη φετινή χρονιά και του χρόνου βλέπουμε. Αλλά όπως είπα και προηγουμένως, για μας είναι το ίδιο πράγμα. Είναι σαν να είμαστε όλοι μαζί, επομένως δεν υφίσταται τέτοιο. Εμείς και εσείς θα ασχοληθείτε. Mm-hmm. Είμαστε όλοι εμείς και δεν υπάρχει κανένα τίποτε άλλο. Και νομίζω ότι θα το δείξουμε στην πράξη και το αμέσως προσεχές διάστημα. Περιμένουμε τον κύριο Παπαδόπουλο βέβαια, θα κάνουμε μία συνάντηση, θα τα συζητήσουμε όλα και φυσικά και με τη δήλωση που κάναμε χθες δείχνουμε τη συμπαράστασή μας, την υποστήριξή μας και θα είμαστε κοντά του σε ό,τι χρειαστεί για τον πόλεμο αυτό το οποίο... Και σε αυτό που προέκυψε πρόσφατα, έτσι, με τον μπλοκάρισμα του λογαριασμού. Ναι, ναι, με τον μπλοκάρισμα και με όλους αυτούς τους περίεργους που έρχονται και ζητάνε χρήματα, θα είμαστε μαζί του ό,τι χρειαστεί. Πέρα από την ηθική συμπαράσταση, νομίζω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε και σε άλλα πολλά θέματα, τα οποία ίσως χρειάζονται και κάποια τεχνογνωσία, όπως είναι οι ακαδημίες κλπ, και την οποία οι περισσότεροι από εμάς την έχουμε. Και νομίζω ότι θα έχουμε μια άψογη συνεργασία, γιατί ακριβώς αισθανόμαστε ότι ο Ηρακλής είναι ένας και δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Mm-hmm. Το σχόλιο σας για αυτό που και με αφορμή τη χθεσινή ανακοίνωση και τη δική σας, αλλά και της ΠΑΕ Ηρακλής που δεν θα το παρατήσει, αλλά ξέρετε ότι είναι ένα πρόβλημα που είναι πολύ μεγάλο. Αν συνεχιστεί, κάτι πρέπει να γίνει. Έτσι. Αν κάθε λίγο και λιγάκι έρχονται και μπλοκάρουν το λογαριασμό ή ρίχνουν την εγγυητική, θα το έχουμε μέσα στη σεζόν αυτό. Είναι τεράστιο θέμα. Ναι, εντάξει, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά πιστεύω ότι οι περισσότεροι θα φανούν λογικοί και θα συνεργαστούν με την ΠΑΕ, τους ώστε να... και αυτοί που πραγματικά έχουν να παίρνουν χρήματα με παραστατικά και με αποδείξεις, ναι. νομίζω ότι δεν θα χάσει κανένας. Γιατί ο κύριος Παπαδόπουλος είναι ένας αξιόπιστος επιχειρηματίας και δεν νομίζω ότι θέλει να μην έχει καλό όνομα. Αλλά... Όμως αυτό κατόπιν ελέγχου και αφού περάσει κάποιο διάστημα, λόγω του ότι ανάλαβε πολύ αργά ο άνθρωπος και μην του πέσουν όλα μαζί. Αυτό είναι και εμένα που με ενόχλησε, το timing και ο χρόνος που έγιναν όλα αυτά. Δηλαδή με το που ανέλαβε πέσανε πάνω, ας πούμε, στον άνθρωπο. Θα μπορούσαν πολύ καλύτερα να γίνουν με συνεννόηση και με καλή την πίστη και νομίζω ότι ο κ. Παπαδόπουλος έχει δείξει μέχρι στιγμής δείγματα γραφής και δεν θα έπρεπε να αμφιβάλλουν για οτιδήποτε. Ήταν ένα πολύ μεγάλο ατόπιμα και μάλιστα από Ηρακλειδείς, υπάρχουν και Ηρακλειδείς παράγοντες οι οποίοι σαφέστατα έχουν καταδικαστεί από όλο τον κόσμο, έτσι πιστεύω εγώ. Ναι. Το πρωτάθλημα ξεκινά. Επιτέλους, πλησιάζει, έρχεται το Σάββατο, το Ηρακλής Ηρόδοτος για την πρώτη αγωνιστική. Και μιας και πριν μιλούσαμε για ποδόσφαιρο και έτσι ξεκινήσαμε την κουβέντα μας και μιλάω με βετεράνο ποδοσφαιριστή του Ηρακλή, θέλω και την άποψή σας για το αγωνιστικό με τα λίγα δείγματα γραφής που έχουμε μέχρι στιγμής, ενώ δεν έχουμε δει και πάρα πολλά παιχνίδια της ομάδος, δεν έγιναν και πάρα πολλά παιχνίδια της ομάδος, κυρίως κυπέλου, για την πρεμιέρα που μας έρχεται. Ο Ηρακλής είχε φέτος ένα παράδοξο ότι έκανε σχεδόν 2 με 3 προετοιμασίες, ας πούμε. Ναι. Έκανε μια αρχική προετοιμασία με την ομάδα που υπήρχε από τις 23 Ιουλίου και μετά ήρθαν οι υπόλοιποι παίκτες σε 2 βόσεις και ξανακάναν και άλλες προετοιμασίες. Αυτό ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα και για την αγωνιστική κατάσταση, αλλά και κυρίως για τη συνοχή και την προσαρμογή που πρέπει να έχουν κάποιοι παίκτες στην ομάδα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πιστεύω σιγά σιγά θα ξεπεραστεί. Ήδη υπάρχουν καλά δείγματα, όπως και προχθές στο φιλικό με τον Απόλλωνα, και νομίζω σιγά σιγά θα ξεπεραστεί και ο Ηρακλής θα βρει το ρυθμό που πρέπει, γιατί δεν μπορεί μια ομάδα να βρει ρυθμό με παίκτες οι οποίοι ήρθαν σε διαφορετικά διαστήματα και μάλιστα χωρίς την αρχική προετοιμασία που τουλάχιστον και εγώ, επειδή ασχολήθηκα χρόνια με την προπονητική, ξέρω πόσο σημαντικό πράγμα είναι η προετοιμασία για έναν ποδοσφαιριστή. Αλλά όμως στη συνέχεια πιστεύω ότι θα βρει το ρυθμό του και νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά.
Και πάλι καλή δύναμη να ευχηθώ, πάντα φυσικά θέλω όλοι κοντά στην ομάδα. Ευκαιρία, βεβαίως, κύριε Ματζούκη, με την ευκαιρία αυτή να καλέσω τον κόσμο του Ηρακλή μαζικά να έρθει το Σάββατο στο παιχνίδι για να στείλει και ένα μήνυμα σε όλους αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν πόλεμο στον Τόμο Παπαδόπουλο, να δώσουμε ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο. Το Ηρακλής είναι μεγάλος, έχει κόσμο και αυτός ο κόσμος θα στηρίξει τον Τόμο Παπαδόπουλο και δεν θα αφήσει κανέναν να τον ενοχλήσει και να εφαρμόσει ο άνθρωπος το πρόγραμμά του. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να είστε καλά.